Βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ για 7 λεπτά. Καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι η συζήτηση όπως έχει εξελιχθεί μέχρι στιγμής μπορεί να χαρακτηριστεί από τον πανικό της Νέας Δημοκρατίας και της λυπής αντιπολίτευσης απέναντι στο πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Και όταν ένα κόμμα και μια κυβέρνηση έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, νομίζω ότι κάθε συζήτηση που έχει να κάνει με το ότι το κόμμα αυτό θα ιτηθεί, θα συντριβεί κτλ., είναι τουλάχιστον ανεδαφική. Θα έπρεπε λοιπόν κανονικά να μιλούσαμε για το γιατί η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση προσπαθεί να μετατρέψει τη συζήτηση για κρίση, για ψήφο εμπιστοσύνης σε συζήτηση για τη μορφή της κυβέρνησης. Αυτό είναι πρωτοφανές. Επειδή δεν τολμάνε να κάνουν πρόταση μορφής, γιατί στην τελευταία που κάνανε τον Ιούνιο του 2018 πήραν 129 ψήφους. Και οι αντίθετοι πήραν 153. Αυτό μην το ξεχνάτε, γιατί είπε και ο κύριος Μητσοτάκης την ανακρίβεια ότι αν ήθελε οι ΑΝΕΛ να ρίξουν την κυβέρνηση, μπορούσαν να είχαν ψηφίσει την πρόταση μορφής. Δηλαδή άλλους 7-8 ψήφους. Πάλι δεν γινόταν τίποτα για να ρίξετε την κυβέρνηση. Ζείτε εδώ και 2,5 χρόνια σε αυτή την ουτοπία ότι θα πέσει η κυβέρνηση και ζητάτε συνεχώς εκλογές. Με ένα μονότονο πραγματικά πολιτικό τρόπο έχετε οδηγήσει σε χασμουριτό την πολιτική ζωή του τόπου, γιατί έχουν καταλάβει όλοι ότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Τώρα με την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για τη συζήτηση στην ψήφο εμπιστοσύνης που θα την κερδίσει, έχετε πανικοβληθεί. Γιατί έχετε πανικοβληθεί? Γιατί με αυτή την πρωτοβουλία ο Πρωθυπουργός άλλαξε το πολιτικό τοπίο. Άλλαξε τους πολιτικούς συσχετισμούς και βρισκόσαστε σε πανικό. Έχετε φτάσει στο σημείο να μιλάτε ότι δήθεν ξέρετε ποια θα είναι η αυριανή κυβέρνηση, που θα είναι κυβέρνηση κουρελού. Ταυτόχρονα μιλάτε για γυρολόγους που γυρίζουν τα κόμματα. Μήπως αυτό είναι μια ομολογία ότι θα χάσετε? Γιατί όταν διατείνεστε και το υπερασπίζεστε ότι θα κερδίσετε το ΣΥΡΙΖΑ με 10 βαθμούς διαφορά, μονάδες, τι σας ενδιαφέρει για τους γυρολόγους που πάνε με τους ιτημένους? Εσείς θα είσαστε νικητές. Γιατί τόσο πανικό λοιπόν? Μήπως δεν έχετε καθόλου αυτοπεποίθηση? Μήπως η ανησυχία σας και η ανασφάλειά σας κορυφώνεται γιατί οι μήνες που περνάνε μεταστρέφουν το πολιτικό κλίμα? Εδώ είναι το ζήτημα και αυτό φάνηκε πολύ ανάγλυφα με τη συζήτηση που έχει γίνει μέχρι τώρα. Πρώτη φορά ακούω να θεωρούνται ήρωες και ανιδιοτελείς αυτοί που πάνε με τους νικητές, κατά τη γνώμη σας, και να θεωρούνται γυρολόγοι και κουρελού αυτοί που πάνε με τους ιτημένους. Τέτοιο θρίαμβο του ανορθολογισμού δεν έχω ξαναπαρακολουθήσει. Δεν μπορείτε να έχετε μια συνοχή στη σκέψη σας. Μιλάτε λοιπόν για την ψήφο εμπιστοσύνης και προσπαθείτε πώς να την αντιμετωπίσετε με ένα νέο αφορισμό. Υπήρχε ο γνωστός αφορισμός, δεν φεύγουν από τις καρέκλες. Βαρέθηκε ο κόσμος να σας ακούει. Τώρα βρέθηκε νέος αφορισμός, αναπόδεικτος, ότι βεβαίως το διαζύγιο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι σκηνοθετημένο. Έγινε μια σκηνοθεσία για να κερδίσουμε τι ακριβώς, δεν καταλάβαμε. Παρ' όλα αυτά επιμένετε σε αυτό. Γιατί επιμένετε? Γιατί θέλετε και έχετε βγάλει υπεραξία τόσα χρόνια με την ανίερη και ανάρμοστη συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ. Τώρα δεν θα έχετε τι να λέτε. Έτσι το ανατρέπετε αυτό και προχωράτε ώστε δεν χωρίσανε. Δεν είναι διαζύγιο, το σκηνοθετούν για να είναι πάλι και αυτοί στην εξουσία. Λοιπόν, διακατέχεστε από ένα πανικό, από ένα φόβο. Και γι' αυτό πραγματικά υπάρχει ζήτημα εδώ για το πώς διεξάγεται η συζήτηση. Λέτε, εμείς ζητάμε ψήφο εμπιστοσύνη. Εσείς ισχυρίζεστε, χωρίς να το λέτε και έτσι ανοιχτά, ότι εμείς έχουμε κρίση πολιτικής και κοινωνικής νομιμοποίησης. Ξέρετε τι είπα να πει κρίση πολιτικής και κοινωνικής νομιμοποίησης, για να χρησιμοποιήσετε αντίστοιχους όρους. Να σας θυμίσω λοιπόν το περιστατικό από το πρόσφατο παρελθόν.
Στις 13 Φεβρουαρίου του 2012, που ψηφίζονταν τα μνημόνια, μια σειρά από βουλευτές, τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της Νέας Δημοκρατίας, καταψήφισαν ή απήχαν από την ψηφοφορία. Τότε λοιπόν τα δύο μεγάλα κόμματα του δικοματισμού διέγραψαν το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ 22 βουλευτές, η ΔΕ Νέα Δημοκρατία 21 βουλευτές. Και έτσι εμφανίστηκε αυτό που λέμε η κρίση του συστήματος, η κρίση και η διάλυση του δικοματισμού. Τότε δεν ήταν μόνο το τι γινόταν στη Βουλή, γιατί πάντα αυτό συμβαδίζει με το τι γίνεται στους δρόμους και στην κοινωνία. Την ίδια εποχή, στην κοινωνία, η κοινωνία και οι διαδηλωτές και οι αγωνιστές και οι κοινωνικές μερίδες ήταν σε αναβρασμό. Ζητούσαν να πέσει αυτή η κυβέρνηση, ακριβώς γιατί δεν ικανοποιούσε τις κοινωνικές τους ανάγκες. Μπορείτε να βρείτε μια αντιστοίχηση με τη σημερινή κατάσταση και να μας πείτε αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κρίση πολιτικής και κοινωνικής νομιμοποίησης. Εκτός αν στον πανικό νομίζετε ότι είσαστε ο λαός. Και αφού δεν θέλετε εσείς το ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον θέλει και ο λαός. Μπορεί να έχετε και τέτοιου τύπου παρεστήσεις. Το ζήτημα όμως είναι τώρα ότι πραγματικά βρισκόμαστε σε μία κατάσταση παραμονής δύο ψηφοφοριών, τις οποίες θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει αυτό σαν πολιτικό γεγονός στη σύγχρονη ιστορία. Να θεωρείτε ότι η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή και όχι μόνο να διευρύνει τις συμμαχίες της, αλλά να σας υποχρεώνει να γίνεστε και αντιδημοκρατικοί. Γιατί τι είναι αυτό που λέτε, ότι οργανώνεται αποστασία, ότι δίνουμε χρυσά ανταλλάγματα. Για σας τι ακριβώς είναι η Βουλή, γιατί για μας η Βουλή είναι ένας ελεύθερος χώρος ανταλλαγής απόψεων, ανταλλαγής ιδεών και ταυτόχρονα προσπάθεια σύνθεσης. Αυτό κάναμε κυρίες και κύριοι βουλευτές σε όλη τη θητεία μας. Τι κάναμε δηλαδή, θεωρούσατε ότι είμαστε με έναν ακροδεξιό. Μπήκε ο ακροδεξιός, τροχοπέδι ποτέ στο πολιτικό μας σχέδιο? Ποτέ. Τι κάναμε λοιπόν, όλα τα εμβληματικά νομοσχέδια τα κατεβάσαμε. Τι ήταν, η ηθαγένεια, ήταν η ταυτότητα φύλου, ήταν η προστασία των μειονοτήτων, όλα. Τα κατεβάσαμε όλα με αποκορύφωμα τις πρέσπες με τις οποίες διαφωνούσαν οι ΑΝΕΛ. Και τι έγινε, αναζητήσαμε συμμαχίες μες στη Βουλή. Ψηφίστηκαν όλα. Όχι από τους ΑΝΕΛ, οι οποίοι επέμεναν στην άποψή τους, αλλά από τα υπόλοιπα κόμματα. Αποστασία ήταν τότε που ψηφίσαν όλη την ηθαγένεια. Γιατί δεν το είπατε τότε αποστασία και το λέτε τώρα? Γιατί ακριβώς δεν έχετε ηρμό στη σκέψη σας. Γιατί δεν επικοινωνείτε με το περιβάλλον. Και νομίζετε ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τις αντιφάσεις. Λοιπόν, είναι δεδομένο. Θα συνεχίσουμε την ίδια παράδοση. Θα προσπαθούμε μέσα στον ελεύθερο χώρο της Βουλής για να αναβαθμίσουμε το Κοινοβούλιο, να μην είναι πρακτορείο της κυβέρνησης, αλλά να είναι ένας χώρος ζωντανός. Και εδώ θα κερδίσουμε φανερά, ξάστερα και με διαφάνεια την πλειοψηφία και για τις πρέσπες και για την ψήφο εμπιστοσύνης. Και αυτές οι μέθοδοι περί εκβιασμών βουλευτών, περί χλεβασμού τους και όλα αυτά που κάνετε για να τους αποτρέψετε, νομίζω ότι ήδη έχετε καταλάβει ότι δεν επαρκούν. Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούμε σε ενδιαφέροντες καιρούς. Για να τους αντιμετωπίσουμε αυτούς τους νέους καιρούς, χρειαζόμαστε νέα υλικά. Ο παλαιοκομματισμός δεν αρκεί για να ζήσεις σε αυτούς τους ενδιαφέροντες καιρούς και να αποτελέσεις μέρος ή πρωταγωνιστή αυτών των εξελίσσεων. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι θα πρέπει να αναρωτηθείτε τι μπορείτε να κάνετε στην επόμενη περίοδο, που είναι και προεκλογική, και καλό θα είναι πραγματικά για το κύρος του Κοινοβουλίου να αναβαθμίσετε τον πολιτικό σας λόγο, να καταθέσετε επιτέλους μια πολιτική πρόταση, γιατί αυτή είναι η κρίση σας, ότι δεν έχετε εναλλακτική λύση. Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Και τέλος, θα πρέπει όλοι να ανεβούμε λίγο ψηλότερα για να ζήσουμε αυτή τη νέα εποχή και να κάνουμε αυτή τη μικρή χώρα που άλλοτε ως εξαίρεση και άλλοτε ως παράδειγμα έχει γράψει ιστορία, να συνεχίζει να γράφει ιστορία και όχι να κινείται μεταξύ μιζέριας, εθνικισμού, συκοφαντίας και ελληνότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου.